Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό? Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να κάνω ένα μικρό χρονολόγιο των τελευταίων 6 ημερών. Ναι. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μια κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι πρώτα ξεκινάει με την αναγνώριση η Ρωσία της περιοχής του Ντόμπας, έτσι. Mm-hmm. Πάμε μετά σε εισβολή μεγάλη. Έχουμε κλιμακωτά κάθε μέρα περισσότερες μάχες, οδομαχίες, ταυτόχρονα από τη Δύση, απίστευτου μεγέθους κυρώσεις. Και από χτες και μετά έχουμε μια διακήρυξη μιας διαπραγμάτευσης, πρωτόλειας, έτσι, μιας εν είδη διερευνητικών επαφών, και ταυτόχρονα έχουμε την ανακοίνωση ότι πλέον μπαίνουν και τα πυρηνικά στο παιχνίδι. Τώρα, πού είμαστε? Συνήθως τα πυρηνικά, ακόμα και αν φαίνεται παράδοξο σε όλους μας, αλλά έτσι συμβαίνει η στρατηγική θεωρία. Όταν μιλήσεις για πυρηνικά, σημαίνει ότι έχει μπει ένας πάτος στο βαρέλι. Δηλαδή, επειδή υπάρχει η λεγόμενη αμοιβαία πυρηνική αποτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πυρηνικά και η Ρωσία, βάζουμε ένα πάτο στο βαρέλι και λέμε ότι θέλουμε να διαπραγματευτούμε. Δηλαδή ότι από ένα σημείο και μετά τόσο οι αγορές όσο και τα πυρηνικά θα επιβάλλουν κάποια μορφής διαπραγμάτευση. Τώρα, υπάρχει μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξετάσουμε και αυτό πρέπει να το εξετάσει κυρίως η Ρωσία. Αυτή τη στιγμή ακούμε ότι υπάρχουν διαδηλώσεις στη Ρωσία, που σημαίνει ότι η Ρωσία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σκέφτεται ότι έχει να κάνει μόνο Μόσχα, Κίεβο η όλη σύγκρουση, ή έστω Μόσχα, Δύση. Έχει να αντιμετωπίσει και κάτι στο εσωτερικό της. Ναι, και όπως σημαίνει... μου λένε το CNN, να προσθέσω κάτι σας παρακαλώ κύριε Δρύβα, μετέδωσε πριν από λίγη ώρα ότι υπάρχουν και επιθέσεις hacker σε ιστοσελίδες που έχουν διαφωνίες για όλα όσα γίνονται στην Ουκρανία. Μας λέγατε λοιπόν ότι έχουμε και διαδηλώσεις στην Ρωσία σε αντίθεση με τα σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ακριβώς. Και τι θα ήθελα να πω τελείως αμερόληπτα, δηλαδή να το δώσω σαν στρατηγικός αναλυτής. Θεωρώ ότι το παιχνίδι, η Ρωσία κάτι θα πάρει από εκεί, είναι δεδομένο. Αυτό, ξεκινάω από αυτό. Αλλά το παιχνίδι το γενικότερο, το ευρύ, της μεγάλης εικόνας, ο Ρώσος πρόεδρος το έχασε κάνοντας μια τεράστια εισβολή, πρωτοφανή. Δεν την έχει ούτε εκείνος, πιστεύω. Είναι πείραμα αυτό που κάνει, δηλαδή σε πολλές πόλεις ταυτόχρονα να μπορούμε να, και όποια καταλάβουμε. Βρήκε αντίσταση και θεωρώ ότι επειδή η εικόνα του έχει ήδη πληγεί, θα συνεχίσει να είναι πιο αυστηρό στο θέμα της Ουκρανίας, γιατί δεν θέλει να φύγει με τίποτα ετοιμένος. Επομένως, θα χρειαστεί κάποια ψύχρεμη φωνή, μια κατάσταση ανάλογη ζούμε με αυτό που είχαμε ζήσει στον κόλπο των Χείρων, στην κρίση της Κούβας, ώστε να πέσει ένα επίπεδο κάτω η κρίση, διότι από ένα σημείο και μετά... Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η φωνή, κύριε Δρύβα? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας. Mm. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, γι' αυτό σας ανέφερα την κρίση των πυράβλων της Κούβας. Εδώ πέρα έχουμε δύο τεράστιες δυνάμεις πίσω από όλη αυτή την περιφερειακή κρίση, πόλεμο, ο οποίος έχει βέβαια παγκόσμιες συνέπειες. Αν δούμε δηλαδή τις χρηματαγορές σήμερα, δεν διαφέρουν από όταν μιλούσαμε για την κρίση των πυράβλων της Κούβας. Οπότε αυτό θα χρειαστεί ουσιαστικά ένα κανάλι επικοινωνίας, ώστε να διαβεβαιώσει η μία και την πλευρά την άλλη ότι τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά δεν θα πάει η κρίση. Ναι. Εννοείται ότι δεν θα μπουν τα πυρηνικά πάνω στο τραπέζι. Ακριβώς. Και μόλις γίνει αυτό, γι' αυτό σας είπα πριν ότι τα πυρηνικά υπό μία έννοια πλαισιώνουν την κρίση, δηλαδή βάζουν ένα ταβάνι. Οπότε από ένα σημείο και μετά θα μπορούν να γίνονται αρχικά κάποιες διερευνητικές επαφές, και νομίζω θα τις επιδιώξει στο μέλλον και η ρωσική πλευρά, γιατί σας είπα ότι από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε και με
διαδηλώσεις στην ίδια τη Ρωσία είναι κάτι που θα το λάβει σοβαρά ο Πούτιν υπόψη του. Από την άλλη πλευρά, αναλυτές λένε, κύριε Δρύβα, ότι τα ακούσαμε και από τον Θανάση Αυγερινό, ότι οι Δυτικοί με κάποιον τρόπο του την είχαν στημένη του Πούτιν, περίμεναν να μπει στην Ουκρανία, περίμεναν αυτόν τον τρόπο για να συνασπιστούν και να αντιδράσουν βία απέναντί του. Τι λέτε? Ακούστε, η Δύση μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή ενωμένη, γιατί υπάρχει ένας πόλεμος. Έτσι, έχουμε περάσει σε μια πολεμική σύγκρουση πλέον, οπότε ο καθένας παίζει το ρόλο του. Η κάθε δύναμη στη Δύση έχει διαφορετικά συμφέροντα. Στο θέμα δηλαδή σχέσεων Ρωσίας-Ευρώπης, Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε κράτος έχει τη δική του ατζέντα. Ο Πούτιν θεώρησε ότι θα είχε, όπως και αν έχει, ο καθένας παίρνει τα ρίσκα του, έτσι πάει στη στρατηγική. Θεώρησε ότι είτε κάνει τη λεγόμενη μικρή εισβολή, όπως την είχε ονομάσει ο πρόεδρος Biden, είτε έκανε τη μεγαλύτερη, θα υφίστατο κυρώσεις. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έκανε το σφάλμα να κάνει μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση που δικαιολόγησε τελικά τις πολύ μεγάλες κυρώσεις και τη διεθνή κατακραυγή. Οπότε πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο Πούτιν είχε στα χέρια του ουσιαστικά την Ανατολική Ουκρανία, δηλαδή είχε χτίσει πάνω στην Κρυμαία, να το πούμε έτσι, από το 2014 και μετά, δεν θα χρειαζότανε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση στρατηγικά, να χτυπήσει κατευθείαν το Κίεβο προκειμένου να δημιουργήσει μια κυβέρνηση Ανδρίκελο κατευθείαν εκεί. Οπότε αυτό, ξέρετε, το εξέλαβαν όλοι διεθνώς ως ένα πραξικόπημα ταυτόχρονα μαζί με εισβολή. Οπότε θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι κυρώσεις που υφίσταται η Ρωσία οικονομικά σε 1 με 2 χρόνια, δηλαδή αν σκεφτούμε μόνο σε επίπεδο ημερών τι γίνεται, ναι, θα στείλουν την Ρωσία στη λίθινη εποχή. Δηλαδή, οικονομικά, θα έχει, λέτε, τέτοιο αντίκτυπο στη Ρωσία. Εδώ θα έχει Δύση. Εδώ θα έχει Δύση. Βεβαίως θα έχει αντίκτυπο. Εδώ θα έχει Δύση απίστευτο αντίκτυπο. Όλοι οι δυτικοί ηγέτες. Αυτό το προσμετρούν οι ηγέτες της Δύσης, κύριε Δρύβα. Ότι θα έχουμε δηλαδή εμείς σαν Δύση, επιπτώσεις και εμείς. Για παράδειγμα, βλέπω σαφέστατα θα έχουμε επιπτώσεις. Το φυσικό αέριο είναι πάνω από τα 100 ευρώ, είναι 103,7. Σαφέστατα θα έχουμε επιπτώσεις. Σαφέστατα, και να σας πω και τη γνώμη μου γι' αυτό σας είπα αρχικά, ότι οι αγορές είναι αυτές που κατ' εμέ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον οικονομικό παράγοντα, γιατί στο βάθος των αιτίων του πολέμου είναι η οικονομία. Πιστεύω οι αγορές θα επιβάλλουν μια διαπραγμάτευση, οι ίδιες οι αγορές, και το μέλλον του κόσμου αυτή τη στιγμή όπως προδιαγράφεται, δηλαδή με βάση το τι θέλει μία πλευρά και το τι θέλει άλλη, η Ρωσία για παράδειγμα και η Δύση, είναι ότι από την άνευ όρων παγκοσμιοποιημένη οικονομία που είχαμε μέχρι σήμερα και η οποία ουσιαστικά τελείωσε με την κρίση της Lehman Brothers, πάμε σε μία περιφερειακή παγκοσμιοποίηση, δηλαδή κάθε μπλοκ. Για παράδειγμα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική, ένα περιφερειακό μπλοκ. Ρωσία και ο ρωσικός κόσμος, ένα δεύτερο μπλοκ. Κίνα και Ανατολική Ασία, ένα τρίτο μπλοκ. Και ούτω καθεξής. Πάμε δηλαδή σε μια διασύνδεση, μια τακτοποίηση, αν μου επιτρέψετε, κάποιων περιφερειακών μπλοκ. Γι' αυτό θεωρώ ότι και ο Μετβέντεφ έμαθα βγει και είπε ότι εμείς έχουμε προετοιμαστεί, δεν έχουμε ανάγκη πλέον τη Δύση. Το 2014 η Ρωσία έφτιαξε ένα ενίδη SWIFT δικό της και μετέχει σε ένα βαθμό και στο κινέζικο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σιγά σιγά οδηγούμαστε σε έναν ιδιότυπο προστατευτισμό οικονομικά. Αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά για να υπάρξει επόμενη μέρα, όπως σας προανέφερα, πρέπει να μην υπάρξει πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και θεωρώ ότι οι αγορές είναι αυτές που θα επιβάλλουν τις επόμενες μέρες διαπραγματεύσεις, γιατί όπως είπατε, μια Δευτέρα, παρόλο που υπήρχαν έστω και υπάρχουν ακόμα θεωρητικά οι όποιες ελπίδες για μια περίπτωση λευκού καπνού στις διερευνητικές επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αντέδρασαν ρίχνοντας το ρούβλι για παράδειγμα 30%, εκτοξεύοντας τον Brent στα ύψη. Έχουμε οικονομικά μεγέθη και χρηματοοικονομικά μεγέθη που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Δρύβα, ότι οι αγορές προεξοφλούν, δηλαδή δεν περιμένουν την είδηση για να αντιδράσουν, βλέπουν λίγο πιο μπροστά. Άρα δεν βλέπουν ενδεχομένως το σήμερα
οι αγορές αυτή την ώρα. Δηλαδή στο πετρέλαιο, στο Brent, στο φυσικό αέριο ή στα χρηματιστήρια που βλέπω σε όλη την Ευρώπη που πέφτουν 2 και 2,5%. Δεν νομίζω να βλέπουν το αυτή την ώρα τις διερευνητικές επαφές, αλλά το μετά. Δηλαδή ακόμα ακριβώς. Και το θέμα των κυρώσεων που θίξατε. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει και στη ρωσική οικονομία. Διάβαζα το πρωί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι μία τράπεζα της Ρωσίας δεν θα τα καταφέρει και αυτό θα έχει ένα ντόμινο εξελίξεων και στο τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας αλλά και στο ευρωπαϊκό. Και παράλληλα, αν ανέβει το φυσικό αέριο ακόμη πιο ψηλά, θα το πληρώσουν και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Ακόμα περισσότερο από ότι ήδη το πληρώνουν. Μάλιστα. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Δρύβα. Στο ρόλο του Ταγί Περντογάν, σήμερα έχει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η Τουρκία τι θα κάνει με τα στενά. Κρατάει μια ουδέτερη στάση και με τον αστιφύλαξ και με τον οχωροφύλαξ. Πώς βλέπετε λοιπόν, τι επιδιώκει ο Ερντογάν? Κοιτάξτε, η Τουρκία είχε ποντάρει. Εδώ έχουμε ένα λάθος της Τουρκίας εξ αρχής. Γιατί πολλές φορές βέβαια ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ακούμε ότι η Τουρκία καλώς έκανε το ότι έκανε τόσα χρόνια. Έχουμε ένα λάθος εξ αρχής γιατί η Τουρκία μπορούσε να ποντάρει στο ότι δεν θα γίνει αυτό που γίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν και με την Αμερική και με τη Ρωσία. Σήμερα σε αυτό που ζούμε και όσο αυτό που ζούμε εξελίσσεται, η θέση της Τουρκίας γίνεται ακόμη δυσκολότερη. Γιατί σας το λέω αυτό? Το συμφέρον της Τουρκίας αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Να πράξει περίπου ό,τι έκανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια μέρα δηλαδή πριν λήξει ο Παγκόσμιος Πόλεμος να πάρει μια θέση. Εδώ εξαρτάται τώρα από την επιτυχία της Ρωσίας. Γιατί το λέω αυτό? Αν η Ρωσία συναντήσει στην Ουκρανία, είναι ένα σενάριο, ναι, συναντήσει στην Ουκρανία το δικό της Ιράκ, το δικό της Αφγανιστάν, η Τουρκία θα έχει αντιμέτωπη μια σύγκρουση στη Μαύρη Θάλασσα με την πιθανότητα η Ρωσία να έχει την ακτογραμμή της Ουκρανίας πλέον δική της. Άρα, στη Μαύρη Θάλασσα, εκεί που είχε την Ουκρανία στα βόρειά της η Τουρκία, να έχει τη Ρωσία. Αυτό θα κάνει την Τουρκία προφανώς να πάει στη Δύση. Κάτι άλλο τώρα. Αυτό που λέμε σχέσεις ειδικές Ρωσίας-Τουρκίας είναι τεροβαρή σχέσεις οικονομικά. Έχει ελλείμματα η Τουρκία σε σχέση με τη Ρωσία. Δηλαδή, γιατί το λέτε? Είναι εξαρτημένη κατά 40 με 45% από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το ισοζύγιο πληρωμών της είναι αρνητικό, είναι ελληματικό. Δηλαδή έχει περισσότερες εισαγωγές από την ακριβώς. Ρωσία παρά εξαγωγές προς τη Ρωσία. Ακριβώς. Η Τουρκία με τη Δύση έχει πλεονασματικό ισοζύγιο. Σας είπα, πρέπει να βάζουμε κατά τη γνώμη μου πάντοτε τον οικονομικό παράγοντα. Ναι, αλλά ο τουρισμός της Τουρκίας βασίζεται στους Ρώσους, κύριε Δρύβα. Σαφέστατα. Σε τομείς, βεβαίως. Γι' αυτό είπατε και εσείς το ρήμα το σωστό. Βασίζεται. Δηλαδή είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία. Όταν βλέπει η Τουρκία στην Ευρώπη τον καγκελάριο Σόλτς να λέει ρίχνω 100 δισεκατομμύρια πλέον στην αμυντική βιομηχανία, άρα το ΝΑΤΟ θα αρχίσει πλέον να ξαναπαίρνει συμβόλαια, να το πω χοντρικά. Η Τουρκία δεν θέλει να λείψει ούτε από αυτό. Ναι. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι στο τέλος, εάν φτάσουμε σε κάτι ακραίο, το οποίο απεύχομαι, είναι ότι η Τουρκία θα ακολουθήσει τη Δύση. Δηλαδή όταν φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο που λέμε, θα πιάσει τη Δύση. Γιατί? Σκεφτείτε κάτι άλλο. Ο κύριος Ερντογάν βλέπει αυτή τη στιγμή και το εσωτερικό της Ρωσίας. Είπαμε, γίνονται διαδηλώσεις στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Τι φοβάται ο κύριος Ερντογάν πάρα πολύ? Μια πορτοκαλί επανάσταση στην Τουρκία. Άρα, που δεν διανύει και την καλύτερη της περίοδο. Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι παρόλο την επιτίδια ουδετερότητα και την γιαλατζή, θα μου επιτρέψετε, ψυχραιμία που δείχνει έξω η Τουρκία. Η Τουρκία περνάει πολύ δύσκολες μέρες, γιατί ήλπιζε ότι η Γερμανία, η οποία είναι ένα άλλο κράτος, το οποίο μοιάζει στη Γερμανία για τις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης, δεν θα ενεργοποιούσε το SWIFT. Οπότε τώρα δεν μπορεί να κρύβεται. Έχει 400 η Τουρκία μέσα. Ναι. Άρα είναι πολύ δύσκολη η θέση της.